Λοιπόν, κύριε Καγκουράκη, καλημέρα σας. Καλημέρα από το Βερολίνο. Και πάλι εκπροσωπείτε τη Σιτία σε μια ακόμα μεγαλύτερη έκθεση. Πού βρίσκεστε ακριβώς? Είμαστε στο Βερολίνο, στην μεγαλύτερη έκθεση της Ευρώπης, την IDB. Είναι μια έκθεση που γίνεται φέτος για πρώτη φορά μετά τον κορονοϊό. Είναι έκθεση B2B, δηλαδή είναι έκθεση συναντήσεων με tour operators για συμφωνίες. Φέτος για πρώτη φορά δεν μπαίνει κοινό μέσα, μπαίνουν καθαρά tour operators και πράκτορες και ξενοδόχοι για συμφωνίες μεταξύ τους. Είναι η δεύτερη μέρα. Μπορώ να πω ότι η κίνηση είναι αρκετά ικανοποιητική. Εγώ και πρώτη φορά βλέπω τόσο μεγάλη κίνηση από επαγγελματίες. Ίσως να γίνεται αυτό επειδή γίνεται η πρώτη φορά μετά το κορονοϊό. Εδώ γίνονται και οι περισσότερες συμφωνίες για προορισμούς, όπως και η Ελλάδα. Εμείς από πλευρά της Σιτίας είμαστε εδώ με τον Σταύρο τον Κεφάλα, τον σύμβουλο. Κάνει τα ραντεβού που ήταν για την περιοχή μας με τα στελέχη του Απόλλου που έτσι κι αλλιώς κατεβαίνει στην Σιτία. Έχουμε συμφωνήσει για το 2024. Πρέπει να πω ότι τώρα ό,τι συμφωνίες κάνουμε, τις κάνουμε για το 2024. Έχουμε συμφωνήσει να προσθεθούν κάποιες πτήσεις παραπάνω για τη Σιτία. Μία εξ αυτών θα είναι και από το αεροδρόμιο του Μπίλουν στη Δανία, που στην έρθει που είχαμε πάει είχαμε δει ότι είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον για τη Σιτία από τον κόσμο εκεί. Έχουμε μιλήσει με άλλους του operator που έδειξαν δείχνανε και στο παρελθόν ενδιαφέρον για την περιοχή μας. Αναθερμάναμε μάλλον τις κουβέντες που είχαμε κάνει και πραγματικά υπάρχει ενδιαφέρον για την περιοχή της Σιτίας και από το Λονδίνο. Θα το δούμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Πιστεύω του χρόνου να έχουμε πτήσεις και για Λονδίνο. Και η πτήση στη Σιτία θα έχει κενές θέσεις. Θα μπορεί δηλαδή όποιος θέλει να αγοράσει εισιτήριο για να έρθει ή να πάει από την περιοχή μας στο Λονδίνο. Και συζητήσαμε και με άλλο ένα tour operator, ο οποίος και αυτός έδειξε αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον και θα είναι μαζί μας, θα έρθει κάτω στην περιοχή μας τον Απρίλιο. Θεωρώ λοιπόν ότι με τα δεδομένα που έχουμε, ας πούμε, και με τους κλίνους, αυτό θα είναι ό,τι καλύτερο για την περιοχή μας. Η γερμανική αγορά, όπως έδειξαν και κάποια τελευταία στατιστικά, δείχνει να έχει μεγάλο ενδιαφέρον για την περιοχή. Αυτό εσείς το βλέπετε στην πράξη? Εμείς εδώ αυτό δεν μπορούμε να το πούμε, επειδή δεν έχουμε γερμανό tour operator. Οι προσπάθειες μας είναι να συνεχίσουμε τις επαφές που είχαμε στο παρελθόν, που ήταν με Άγγλους και με Σκανδιναβούς. Πιστεύω θα το δούμε το επόμενο διάστημα και με γερμανό tour operator. Είχαμε γερμανό tour operator, την Condor, η οποία τότε ήταν του Μασκού. Τώρα έχει αλλάξει. Μπορούμε λοιπόν και εκεί, ο στόχος μας είναι να επικοινωνήσουμε και με αυτούς, ούτως ώστε να έχουμε και δεδομένο το ενδιαφέρον που υπάρχει για την περιοχή μας και πτήση από τη Γερμανία. Βρίσκεστε στο περίπτερο της περιφέρειας Κρήτης, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχουν άλλα σημεία της Κρήτης εκεί που προωθούν το προϊόν τους? Ναι, εδώ είναι όλη η Κρήτη. Εδώ στη μεγαλύτερη έκθεση της Ευρώπης πάντα είναι όλη η Ελλάδα. Είναι μόνο η Κρήτη, είναι όλη η Ελλάδα. Βλέπω το μακρύ γυαλό εκεί κοντά. Ο μακρύ γυαλός είναι εδώ. Ναι, από τη Σιτία είναι και ο μακρύ γυαλός. Εδώ είναι και ο αντιπεριφερειάς Ασιτή, ο οποίος πραγματικά βοηθά εδώ την κατάσταση πάρα πολύ. Ήταν στις που είχαμε, ήταν και μας βοήθησε.
Τις επόμενες μέρες έχετε κάποια συγκεκριμένα ραντεβού. Βέβαια, ολοκληρώνεται η έκθεση. Έχετε κάποια επόμενα ραντεβού συγκεκριμένα? Αύριο είναι η τελευταία μέρα. Όπως είπα και προηγουμένως, θα προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επαφή και με τους Γερμανούς tour operator. Αυτό ήταν εκτός των πλάνων. Θα προσπαθήσουμε με την γνωριμία που έχουμε να μιλήσουμε και με αυτούς, ούτως ώστε να δούμε και από τη Γερμανία την προοπτική για πτήσεις στο αεροδρόμιο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κακουράκη. Θα τα πούμε και επιστρέφοντας εδώ, στη Σιτία. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.